Η τουρκική πλευρά γνωστοποίησε πως ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου λίγο πριν συναντήσει τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια τη Δευτέρα στην Αθήνα, θα πραγματοποιήσει ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη, όπου αναμένεται να συναντήσει παράγοντες της μουσουλμανικής μειονότητας. Η επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στη Θράκη είναι μια ιδιωτική επίσκεψη. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, δεν απαγορεύει ιδιωτικές επισκέψεις, όπως επισκέψεις μπορεί να κάνει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Μαζί με την ανακοίνωση της ιδιωτικής επίσκεψης στη Θράκη, ήρθαν οι πρωτοφανείς και άκρως προκλητικοί ισχυρισμοί του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος για την προημερών τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με μαθητές από το χωριό Πάχνη της Ξάνθης. Anaokulu öğretmenleriyle yaptığı bir video konferansta Türk köyü Paşevik'e dönük olarak Komak köyü ifadesi kullanması, Türk çocuklarına da Yunan çocukları demesi buradaki maalesef inkarcı yaklaşımın yeni bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Yunanistan'ın bu siyaseti azınlıkların meşru kimliğine dönük bir saldırıdır. Türk kimliğine dönük bir saldırıdır. 21. yüzyılda bu dayatmaların yapılmasının asla kabul edilemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz ve Yunanistan'ı bu yöndeki ahim kararlarını uygulamaya davet ediyoruz. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε ούτε τίποτα να φοβηθούμε σε σχέση με τη μειονότητα, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν καθεστώτος ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, που θυμίζω ότι είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Την ίδια ώρα στην Τουρκία, ο Ταγί Περντογάν, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις βρίσκεται στριμωγμένος από την οικονομική κρίση, δείχνει να ξεχνά το χαστούκι της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να εξευμενήσει τον νέο Αμερικανό πρόεδρο. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına İnanıyorum.